Κύριε Γύρη, καλησπέρα σας. Δεν μπορώ να κρύψω ότι είμαι, θα έλεγα, ευχαριστημένος, αν όχι ευτυχής, ότι επιτέλους η πολιτεία, μετά την καταγγελία που κάναμε, ότι είναι απαράδεκτο μέσα σε ένα χρόνο να δίνουν αύξηση στην λιανική τιμή του περιβοήτου παυσιπόνου, παγκοσμίου παυσιπόνου αλγών, 400%. Είπα σκληρές κουβέντες για την κυβέρνηση και δεν ξέρω, οπωσδήποτε ήμουν ο πρώτος, αν θέλετε, εγωιστικό αυτό που λέω, αλλά μπορεί να ακολούθησουν κι άλλοι μετά, δεν το γνωρίζω. Πάντως πρέπει αυτή τη φορά να πω συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που είχε το θάρρος να αναγνωρίσει το λάθος της και να αποσύρει από την κυκλοφορία όχι το αλγό σαν αλγόν, ότι έχει το φάρμακο τίποτε, αλλά το απέσυρε διότι η τιμή ήταν υπερβολική και εύχομαι και ελπίζω ότι θα ξανακυκλοφορήσει το αλγόν, αλλά όχι εις βάρος του ελληνικού λαού με αυτήν την εξωφρενική τιμή των 40,6 δραχμών ανά δισκείο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το θέμα δεν είναι έτσι απλό, δεν είναι μόνον ότι το αλγόν δεν μπορεί πλέον να κυκλοφορήσει σε αυτή την εξωφρενική τιμή, αλλά θα συμπαρασύρει οπωσδήποτε και την υπόθεση της ασπιρίνης Μπάγερ. Δηλαδή πλέον δεν θα είναι δυνατόν και η ασπιρίνη Μπάγερ να κυκλοφορεί σε αυτές τις εξωφρενικές τιμές οι οποίες ανακοινώθησαν, αλλά θα πρέπει και εκείνη να ακολουθήσει την τιμή την οποία θα έχει το αλγόν. Και ως εκ τούτου δεν είναι μόνον ότι θα ωφεληθεί ο καταναλωτής σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από την υπόθεση αυτή, αλλά πρωτίστως δεν θα οδεύσουν στο εξωτερικό μερικές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που θα όδευαν εάν δεν είχαμε καταγγείλει με αυτή τη σκληρή γλώσσα αυτό το οποίο είχε ετοιμαστεί έτσι εντέχνως και έγινε ευτυχώς για λίγο χρονικό διάστημα. Την ευθύνη, θα έλεγα ξεκάθαρα, την έχει ο ΕΟΦ, ο οποίος εφρόντισε μεν να εισπράξει κατά τις πληροφορίες μου κάποια 340 εκατομμύρια δραχμές για να ενοικιάσει το αλγόν εις την πολυεθνική, αλλά έπρεπε ταυτοχρόνως να φροντίσει ώστε αυτή η ενοικίαση να μην ήταν εις βάρος της Ελλάδος και των συναλλαγματικών αποθεμάτων και πρωτίστως της τσέπης του Έλληνα απλού καταναλωτού, που πάρα πολλοί άνθρωποι, το έχω ζήσει χρόνια το ζω, αμάν κύριε Σοφιανόπουλε, πού μπορώ να βρω μερικά αλγόν. Κυρία Παπαδρέου, σας είπα βαριές κουβέντες και τώρα πρέπει να σας πω συγχαρητήρια. Όταν κάποιος αναγνωρίζει το λάθος του, αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και δεν το έχουμε συνηθίσει στην πατρίδα μας. Να φροντίσετε δε, και εγώ θα το πω τώρα από τηλεοράσεως, να το ακούσει ο ελληνικός λαός, ότι το βιομηχανικό κόστος και αν θέλετε εν συνεχεία το γενικό κόστος κάθε δισκείου αλγών σήμερα δεν ξεπερνά τις 7 δραχμές. Αυτό το οποίο είναι λογικό και μετά παλαιά, αν ήμασταν δηλαδή εμείς ακόμα χροποί, θα μας δίνανε εκείνο το περιβόητο 14% κέρδος επί του κόστους, το οποίο σημαίνει 14 στις 7 δραχμές κάποιες δεκάρες, καθώς καταλαβαίνετε, και η όλη υπόθεση θα όδευε κάπου στις 8 δραχμές αναδισκείο, μη συμπεριλαμβανομένων των τόκων, διότι το δημόσιο δεν εδέχεται ότι ο τόκος είναι κοστολογητέο ποσών. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αναδεχθώ ότι εκείνο το 10,5 το οποίο πολλούσε πέρσι το κράτος, το δισκείο, ήταν ένα κέρδος μεικτό, αν θέλετε, της τάξης του 50%, το οποίο είναι φυσιολογικό. Μεταξύ βεβαίως το 50% και το κέρδος του φαρμακοποιού συμπεριλαμβανομένου. Πρέπει να σας πω ότι οι λιανικές τιμές ήταν για τα δύο δισκεία μέχρι και το με ημερομηνία παραγωγής το 93 και το 94, 19 δραχμές στα δύο δισκεία επί αρκετά χρόνια, και η νοσοκομιακή τιμή, δηλαδή
για 200 δισκία ήταν 900 δραχμές. Δηλαδή κάπου 4,5 δραχμές το δισκείο ήταν η νοσοκομιακή τιμή. Και εδώ ήταν το εξωφρενικό, γι' αυτό αγανάκτησα κι εγώ. Δεν είναι δυνατόν η νοσοκομιακή τιμή πριν 2 χρόνια να είναι 4,5 δραχμές το δισκείο και μία πολυεθνική να το πουλάει 40,6. Το θέμα σηκώνει μεγάλη ανάπτυξη ακόμη, αλλά νομίζω ότι αρκετά είπαμε στην υπόθεση. Όσον αφορά δε ορισμένους, θα έλεγα, οι οποίοι είναι κακώς πληροφορημένοι, οι οποίοι πήραν και τηλέφωνο και με κατηγορούσαν ότι πούλησα, λέει, εγώ το αργόν. Εγώ όχι μόνο δεν πούλησα, αλλά κατέκρινα αυτό το οποίο έγινε και έτσι έχουμε ένα αίσιο τέλος προς όφελος του συνόλου της χώρας. Θα πάμε τώρα στην ημέρα του Πολυτεχνείου. Το Πολυτεχνείο, όλοι το ξέρετε, τα αίσια τα οποία γίνονται κάθε φορά είναι επίσης γνωστά, οι μπόμπες σκάνε, τίποτα δεν αλλάζει, αλλά αυτό το οποίο μου φαίνεται με ένα αδιανόητο, και εδώ κύριε Πρωθυπουργέ πρέπει να πάρεις θέση και να σταματήσει αυτό για μένα έσχος, είναι ότι την ημέρα του Πολυτεχνείου οι δημόσιες υπηρεσίες δεν δουλεύουν. Έτσι κι αλλιώς, κύριε Δημόσιοι, πάλι δεν δουλεύετε. Έτσι κι αλλιώς. Είναι δυνατόν τώρα να βρούμε και τη φάμπρικα ότι την ημέρα του Πολυτεχνείου δεν δουλεύουμε, για να κάνουμε τι δηλαδή? Αυτό είναι αδιανόητο. Υποτίθεται στο Πολυτεχνείο σπουδάζουν άνθρωποι για να πάρουν διπλώματα, να γίνουν επιστήμονες και να δουλέψουν. Ως εκ τούτου θα έλεγα, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι αν θέλετε μια σοβαρή επέτειο για το Πολυτεχνείο, είναι ότι θα λέτε εκείνη την ημέρα, ένεκα των ζημιών που έχει προκαλέσει αυτή η υπόθεση, πρωτίστως οι δημόσιες υπηρεσίες θα έπρεπε να δουλεύουν τουλάχιστον 2 ώρες επιπλέον για να καλύψουν τη ζημιά η οποία έχει ήδη γίνει. Το τρίτο θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα πούμε σήμερα, είναι αυτό το οποίο είχαμε ανακοινώσει και την άλλη φορά. Προκαιρού δηλαδή, για το θέμα των ηπίων μορφών ενεργείας που η χώρα μας είναι ελλειμματική για την υπόθεση βασικώς του ηλεκτρικού ρεύματος. Είμαστε ελλειμματικοί περίπου 2-3%, το οποίο σημαίνει ένα τιτάν βατ. Είναι ένα μεγάλο ποσό. Όσοι διαβάσατε τις ανακοινώσεις και τις αποφάσεις της κοινής αγοράς, πρωτίστως σε κυριακάτικη εφημερίδα, βλέπετε ότι η ΔΕΗ υποχρεούται σιγά σιγά να αποδεσμεύσει, και πόσο παρακαλώ, ούτε λίγο ούτε πολύ, 250 δισεκατομμύρια πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος προς την κατανάλωση από το μονοπόλιο της ΔΕΗ θα αλλάξουν 23% περίπου αυτό του συνολικού ποσού που ξεπερνάει το 1 τρισεκατομμύριο, και θα οδεύσουν προς την ιδιωτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ξέρετε την απόφαση του Μεξικού, την οποία έχουμε ξαναπεί, ότι μέχρι το 2010 θα πρέπει τα θερμοηλεκτρικά του κόσμου ολοκλήρου να έχουν μειωθεί κατά 10%, ένα πολύ μεγάλο νούμερο, και ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό είναι δια της ηλιακής ενεργείας, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά αυτό είναι πολύ ακριβό ακόμα, δεν έχουμε φτάσει σε επίπεδα ανταγωνιστικά, δια της υδατοπτώσεως και δια του αέρος. Διότι η γεωθερμία, η οποία και αυτή θεωρείται στις ήπιες μορφές, εκ των πραγμάτων, επειδή είναι ατμός, είναι θερμοκρασία, δεν θα αλλάξει τίποτα, βέβαια, όχι στον βαθμό γίνεται όταν καίμε κάποιο καύσιμο, αλλά και αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία, δηλαδή το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Παραμένει βασικός, δηλαδή, ο αέρας και το νερό. Το κόμμα του Ελληνισμού επήρε την άδεια από το σταθμό να σας ανακοινώσει ότι ξεκίνησε, όχι σαν κόμμα, διότι τα κόμμα δεν μπορεί να εμπλοκούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά σαν ιδέα, και αν θέλετε βοηθάει να υλοποιηθεί μέσω των μελών του κόμματος, μέσω των φίλων του κόμματος, αλλά και όλων των άλλων Ελλήνων, σε μια πάρα πολύ απλή υπόθεση. Εδώ σας έχω ένα έντυπο, αν θέλετε παρακαλώ να το δείξετε λίγο. Ενέργεια από νερό και αέρα. Αυτό είναι φτιαγμένο το έντυπο στο μικρό, αν θέλετε, έγχρωμο εκτυπωτή, τον οποίο έχουμε στο κόμμα,
και εδώ αναλύουμε τις λεπτομέρειες, το τι σημαίνει αυτό. Τώρα τι σημαίνει αυτό. Η προσπάθεια είναι να δημιουργηθεί μία πολυμετοχική εταιρεία όπου πολλοί Έλληνες θα βάλουν ένα πάρα πολύ μικρό ποσό της τάξης των 1.000, 2, 3, 4, 5, 10, 20 αναχμών ανά μήνα, ότι ο καθένας μπορεί, το οποίο δεν θα του θίξει καθόλου την οικονομική του ευρωστία, αλλά πάρα πολλοί Έλληνες εύκολα μπορούν να μαζέψουν εκείνα τα ποσά, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα πρωτίστως στις κοινότητες και σε περιοχές όπου οικονομικώς τα πράγματα δεν πάνε καλά, είναι υποβαθμισμένες οικονομικώς, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα από τον αέρα και από την υδατόπτωση. Το θέμα των ανεμογεννητριών είναι γνωστό, παράγουμε ρεύμα μόνο από την ανεμογεννήτρια και τίποτε άλλο. Στο θέμα της υδατοπτώσεως τα ωφέλη, κυρίες και κύριοι, είναι πολλαπλά. Διότι, πρώτον, έχουμε δια της πτώσεως του ύδατος, όπου η υψομετρική διαφορά είναι πάντοτε αρκετά πιο μεγάλη, από 50-60 μέτρα φτάνουμε και πολλά περισσότερα, δεν απαιτείται πλέον ηλεκτρική ενέργεια κινητήρων για να ποτίσουμε, αλλά η ίδια η πίεση επαρκεί ώστε να δουλεύουν τα αυτόματα μπέκ. Δεύτερον, ότι με την πτώση το ηλεκτρικό ρεύμα αυτό παράγεται δια της πτώσεως του νερού μέσα από τουρμπίνες, απλές μέθοδοι. Τρίτον, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις να παραχθεί κυπρίνος σε αυτές τις μικρές λίμνες που θα φτιάξουμε σε πολλά μέρη της χώρας, και επειδή η χώρα μας είναι λιματική στον κυπρίνο της τάξης των 5.000 τόνων, εισάγουμε από τις άλλες βαλκανικές χώρες, γιατί η Μακεδονία τρώει αρκετό κυπρίνο. Στην Ιχθυόσκαλα υπάρχει πάντοτε της Θεσσαλονίκης ένα φορτηγό με ζωντανούς κυπρίνους από τις γειτονικές χώρες, και οι λεγόμενοι μανάβιδες, εμείς έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι ο μανάβης είναι μόνο στα χορταρικά και στα χρούτα, αλλά μανάβιδες είναι και αυτοί οι οποίοι πουλούν και τα ψάρια. Παίρνουν τα ψάρια και τα πάνε στις διάφορες αγορές της Μακεδονίας και τα πουλούν. Και όταν αυτό καλυφθεί σαν παραγωγή, τότε ευκόλως η περίσσια, που εύχομαι να είναι πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να αποτελέσει την πρώτη ύλη για τη δημιουργία των ιχθυοτροφών. Η πατρίδα μας έχει φτάσει σε επίπεδα της τάξης των 30.000 τόνων παραγωγής ψαριών, τσιπούρα και λαβράκι βασικώς, αλλά και πέστροφα, τα οποία είναι όλα τα ψάρια. Ισχύει, πρέπει να ξέρετε, βασικώς είναι σαρκοβόρα. Γι' αυτό οι ιχθυοτροφές έχουν το μειονέκτημα, αν θέλετε, ότι είναι ακριβές πολύ, διότι πρέπει να εμπεριέχουν πρωτεΐνες άνω του 50% για να έχουν μια ισορροπημένη διατροφή για το ψάρι. Αν υπολογίσεις ότι οι πρωτεΐνες περιπίνουν στα μονάντερα κοτόπουλα και χοιρινά δεν είναι παρά τις τάξεις του 20%, και όταν προχωρήσουμε στα μερικαστικά οι τροφές, τα φυράματα τα λεγόμενα, τις τάξεις του 16%, βλέπουμε λοιπόν, 17, βλέπουμε ότι στα ψάρια που πρέπει να πάμε περίπου στο 55% υπάρχει μια κολοσσία διαφορά. Οι πρωτεΐνες είναι ή από ιχθυάλευρα ή από κρεατάλευρα ή από σόγια. Και όλα αυτά είναι πολύ ακριβά προϊόντα. Η σόγια έχει φτάσει τώρα τις 100 δραχμές το κιλό. Έτσι λοιπόν, η περίσσια παραγωγή του κυπρίνου, ο οποίος είναι ένα μεικτής διατροφής ψάρι, δηλαδή είναι και σαρκοβόρο αλλά είναι και φυτοφάγο, δηλαδή μπορεί να φάει και διάφορα φυτά, θα μπορέσει αυτό να επιτελέσει, να αποτελέσει την πρώτη ύλη για να ταΐσουμε αυτές τις τεράστιες ποσότητες ψαριών που παράγουμε. Η μετατρεψιμότητα στο λαβράκι και στην τσιπούρα είναι της τάξης του 1:3,5. Όταν λέμε μετατρεψιμότητα εννοούμε πόσα μέρη τροφής απαιτούνται για να βάλει ένα μέρος ζών βάρος το οποιοδήποτε ζώο στην προκειμένη περίπτωση έχουμε το ψάρι. Και εκεί έχουμε περίπου την μετρεψιμότητα όπως έχει και το χοιρινό, γύρω στο 1:3-3,5. Άρα 30.000 τόνοι με το 3,5 μιλάμε για πάνω από 100.000 τόνους ιχθυοτροφές, οι οποίες εισάγονται σε τιμές άνω των 250 δραχμών κατά το μεγαλύτερο ποσοστό. Βέβαια υπάρχουν και ορισμένες εταιρείες που αρχίσαν δειλά δειλά να φτιάνουν
ιχθυοτροφές στην Ελλάδα, αλλά και εδώ πάλι οι γνώσεις μας και η βοήθεια από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν είναι υπρέπουσα και η ποιοτική μας, ας πούμε, θα έλεγε κανείς, στάθμη στον τομέα αυτό υπολείπεται δυστυχώς των ξένων, διότι παραδείγματος χάρη πόσοι αναλυτές δουλεύουν αμινοξέων στην πατρίδα μας. Είναι ζήτημα να δουλεύουν 2 αναλυτές αμινοξέων και υπό πολύ δυσκόλου συνθήκες κάποιος μπορεί να κάνει μια ανάλυση αμινοξέων. Δεν αρκεί δηλαδή να πούμε τόσες πρωτεΐνες, το θέμα είναι και από τι αποτελούνται αυτές οι πρωτεΐνες, από τι αμινοξέα, που αν λείψει έστω και ένα από τα βασικά αμινοξέα, τότε έχουμε πρόβλημα στην ανάπτυξη του ζώου, όπως και του ανθρώπου. Άλλο μεγάλο όφελος είναι ότι μετατρέπουμε ένα ξερικό χωράφι σε ποτιστικό, όπου η διαφορά είναι της τάξης των 100.000 δραχμών, 110, και έτσι ανεβάζουμε το πολιτιστικό επίπεδο φτιάχνοντας μια πισίνα στο χωριό, στην κοινότητα, για να ανέβει ο κόσμος από πλευράς ανέσιο, αν θέλετε, και διασκεδάσεως στους καλοκαιρινούς μήνες, διότι υπάρχουν, μην ξεχνάτε, χωριά της υπηρωτικής και ορεινής Ελλάδος που τη θάλασσα την ονειρεύονται. Και όλοι οι άνθρωποι, δυστυχώς, στις περιοχές αυτές δεν έχουν την δυνατότητα την οικονομική να πάνε σε ένα τουριστικό μέρος καλοκαιρινό, να πληρώνουν ξενοδοχεία για να κάνουν ένα μπάνιο. Ούτε ένα μπάνιο δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Υπάρχοντος του νερού, από το φράγμα θα μπορούν εύκολα να γίνουν πισίνες και πρωτίστως οι κοινότητες θα το μπορέσουν να το κάνουν αυτό, διότι θα εξοικονομήσουν χρήματα αυτά που πληρώνουν σήμερα εις τη ΔΕΗ. Δεν θα τα πληρώνουν, διότι η ΔΕΗ θα πληρώνει τις κοινότητες. Τώρα πώς θα γίνει αυτό? Θα συμπτύξουμε μια πολυμετοχική εταιρεία, εμείς οι ολίγοι πολλοί, διότι μερικές χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα δεν είναι πολλοί, είναι ολίγοι. Αλλά πάλι είναι πολλοί, δεν είναι ως συνήθως γίνεται που μαζεύονται 2, 3, 5 άνθρωποι και κάνουν μια εταιρεία. Εδώ μιλάμε για μια πολυμετοχική με λίγα χρήματα, τα οποία όμως ανά 2-3 μήνες θα είναι αρκετά ώστε να εγκαθιστούμε σε μια κοινότητα, σε ένα χωριό, σε μια χαράδρα, κάπου εκεί που προσφέρεται. Αυτό είναι βέβαια κατόπιν μιας ειδικής μελέτης, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Και έτσι το χωριό θα εισπράττει με απόφαση πλέον του κράτους και της ΔΕΗ, υποχρεωτικώς η ΔΕΗ αγοράζει το ρεύμα με 17,40 την κιλοβατόρα. Πιο πολλά δεν μπορώ να σας πω, διότι δεν είναι η στιγμή. Υπάρχει αυτό το έντυπο. Όσοι ενδιαφέρεστε για αυτή την υπόθεση, η οποία μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα της χώρας σε όλους αυτούς τους τομείς που είπαμε και σε πολλούς άλλους, τηλεφωνήστε στο κεντρικό γραφείο του κόμματος στο 2280 820, στο 20 111 62, και σε ένα καινούριο τηλέφωνο που υπάρχει, το 20 11 419. Επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα, 20 11 419, 20 111 62 και 2280 820, και επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως των πολιτικών σας πεπιθήσεων, κυρίες και κύριοι, δεν είναι υπόθεση του κόμματος ελληνισμού, απλώς εμείς είχαμε την ιδέα και τη σκέψη και την προωθούμε. Ο οποιοσδήποτε Έλληνας, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, μπορεί να λάβει μέρος σε αυτή την προσπάθεια και έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας ώστε να δημιουργηθούν αυτά τα πράγματα τα οποία δυστυχώς έπρεπε να έχει φτιάξει το κράτος και τα οποία δεν φτιάνει. Η, αν θέλετε, μονοπόληση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος υπό της ΔΕΗ, δια νόμου τον οποίο έκανε ο κ. Καραμαλής επί εποχής ΕΡΕ, ήταν μια καταστροφή για τον τόπο, διότι δεν ανεπτύχθημε στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, που είναι ένα σοβαρότατο πράγμα. Ισόν σημείο θα μπορούσαμε, διότι σήμερα η Ελλάς, με αυτούς τους ολίγους κατοίκους που έχει σε αυτή την τεράστια και αχανή χώρα, με τις προϋποθέσεις που έχουμε, θα έπρεπε να είναι από τους μεγάλους εξαγωγούς χώρας ή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Πρέπει να ξέρετε ότι η Γαλλία σήμερα είναι αυτή η οποία καλύπτει τα ελλείμματα τα ηλεκτρικά της κεντρικής Ευρώπης με τα πολλά της πυρηνικά εργοστάσια, αλλά εμείς αντιτιθέμεθα πλήρως και τελείως στην πυρηνική ενέργεια, διότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, καταστρέφει το περιβάλλον, δεν μπορούμε να αποθέσουμε τα πυρηνικά απόβλητα κτλ. Αλλά το νερό,
ο αέρας και μελλοντικά ο ήλιος στην πατρίδα μας είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαν και μόνον αυτά να ανεβάσουν τον τόπο σε ελάχιστο χρονικό διάστημα που θα μείνετε όλοι κατάπληκτοι. Που είπαν ότι έχουμε πάλι διακοπές και 25 για ορισμένα διαφημιστικά μηνύματα και ολοκληρώνω την υπόθεση αυτή. Πιστέψτε με, ενημερωθείτε, διαβάστε το έντυπο όσοι ενδιαφέρεστε, όσοι έχετε την περιέργεια να ενημερωθείτε και εν συνεχεία να αποφασίσετε. Τηλεφωνήστε μας και τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Μετά το δελτίο αυτό το διαφημιστικό θα έλθουμε μετά σε ένα θέμα το οποίο περνάει τελείως απαρατήρητο. Είχα μια ωραία κουβέντα εχθές στο Ασπρόπυργο. Με ποιους παρακαλώ, με τους κτηνοτρόφους της περιοχής και δει αυτούς που έτσι υποτιμητικά λέμε εμείς τσοπάνιδες και εγώ θα σας δώσω όλα τα στοιχεία και όλες τις αποδείξεις ότι τον πρώτο άνθρωπο που έπρεπε να σέβεται ο Έλλην πολίτης είναι τον τσοπάνι. Εγώ όταν μου λέει κάποιος εγώ είμαι τσοπάνης, σηκώνομαι όρθιος και υποκλίνομαι μπροστά του, διότι θα δείτε ότι από αυτούς ακόμη επιβιώνει ο τόπος. Μέχρι μετά, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ. Μου λένε και αστεία από μέσα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά που είπαμε προηγουμένως είναι στην κυριολεξία. Θα αποτανθώ στο Υπουργείο Γεωργίας τώρα και να του πω ότι πρέπει να ντρέπεται, διότι όχι μόνον δεν συνδράμει αυτούς τους ήρωες, θα έλεγα εγώ, της ελληνικής κοινωνίας, αλλά τους έχει αφήσει στην τύχη τους με το να μην γνωρίζουν οι άνθρωποι τι πρέπει να πράξουν για να προωθήσουν αυτό το σκληρότατο για αυτούς ωραίο επάγγελμα, διότι ξέρετε πρέπει να αγαπάς τη δουλειά σου. Πρωτίστως ο κτηνοτρόφος τα αγαπάει τα ζώα του. Ζει με αυτά. Και το ζώο είναι ένα πράγμα που το αγαπάς. Όσοι έχετε από εσάς σκυλιά και έχετε και γάτες και τα λοιπά, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Η λέξη γεωπόνος είναι την γεα πονό. Αρχαιοτάτη λέξεις. Και ο Αριστοτέλης, ξέρετε, τι λέει, ότι πασών των επιστημών μήτυρ γεωργία εστίν, δια της οποίας γεωργίας υπάρχει η κτηνοτροφία. Εάν σας τα λέω όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, σας τα λέω για ένα απλούστατο λόγο. Η προσπάθεια η οποία γίνεται σήμερα, πρωτίστως από μέρος της κοινής αγοράς και των εχθρών της πατρίδος, είναι να καταστραφούν και αυτοί οι τελευταίοι κτηνοτρόφοι της χώρας. Αλλά όταν καταστραφούν οι τελευταίοι κτηνοτρόφοι της χώρας, αυτομάτως καταστρέφεται και η μισή γεωργική παραγωγή, διότι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του σίτου πηγαίνει στην κτηνοτροφία. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του καλαμποκιού πηγαίνει στην κτηνοτροφία. Ένα μέρος της ορίζης, το ριζοπίτηρο, πηγαίνει στην κτηνοτροφία. Το σύνολο του βαβακοσπόρου, δηλαδή πέρσι 1.200.000 τόνους με το 52%, 512-60, πάνω από 600.000 τόνοι ο μπαμπακόσπορος, 10% είναι το λάδι, δηλαδή 550.000 τόνοι μπαμπακόπιτα. Είναι αποκλειστικός υπόθεση κτηνοτροφίας. Όλη η μπαμπακόπιτα πηγαίνει στα ζώα. Και βεβαίως αυτομάτως από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν τα ζώα, δεν θα μπορέσουν να δουλέψουν οι βιομηχανίες. Μιλάμε για κολοσσία βιομηχανίες, δεν προλαβαίνω σε αυτό το λίγο χρόνο να δώσω όλη την εικόνα αυτού του τεραστίου κυκλώματος. Τα έχουμε πει πολλές φορές, επανέρχομαι όμως, διότι είναι ένα πάρα πολύ βασικό σημείο και διαπίστωσα εχθές, συζητώντας με 4-5 οικογένειες τσοπαναραίων, και τους λέω τσοπανό διότι έτσι τους λέμε, αλλά εγώ τους σέβομαι. Είναι, θα έλεγα, η στυλοβάτη της ελληνικής κοινωνίας και της Ελλάδος στο σύνολό της. Όσοι έχετε διαβάσει Κολοκοτρώνη, βέβαια δεν έγραψε ο ίδιος, κατά υπαγόρευση Κολοκοτρώνη και κατά συγγραφή Τερτσέτη, είναι τα απομνημονεύματά του, λέει λοιπόν ο Κολοκοτρώνης ότι αν δεν ήταν οι τσοπαναραίοι, επανάσταση δεν στεκότανε.
η πολιοργία της Τριπολιτσάς, κυρίες και κύριοι, εκόστησε 70.000 κατσίκια. Και το κατσίκι βόσκει στα βουνά και πρόβατα. Η πατρίδα μας έχει ακόμα 10 εκατομμύρια πρόβατα και 5 εκατομμύρια κατσίκια. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Θα τα ξαναλέω όμως, διότι πρέπει να σας γίνει συνείδηση. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αυτόν τον άνθρωπο που τον λέμε τσοπάνι και τον έχουμε τελείως ξεχάσει, που το θεωρούμε υποτιμητικό, τσοπάνις λέει, και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά τα οποία ακολουθούν αυτήν την, αν θέλετε, αφιψηλού αντιμετώπιση αυτού του δευτερευούσης σημασίας Έλληνος πολίτης του τσοπάνι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτός έπρεπε να μας βλέπει αφιψηλού εμάς τους υπολείπους. Τώρα, γιατί κατηγορώ το Υπουργείο Γεωργίας, θα σας πω αμέσως. Το θέμα είναι πιθανώς λίγο ειδικό, αλλά δεν μπάβει να δίνει την απόδειξη και να δίνει το μέτρον ότι αυτό το κράτος δεν λειτουργεί εκεί που έπρεπε να λειτουργεί και λειτουργεί εκεί που δεν έπρεπε να λειτουργεί. Και τι θέλω να πω με αυτό. Η Μπαμποκόπιτα, την οποία ανέφερα προηγουμένως, είναι ένα προϊόν με άριστες βιολογικές συνθήκες, αλλά έχει ένα μειονέκτημα. Έχει ένα δηλητήριο μέσα του, το οποίο ονομάζεται γκοσιπόλι. Και υπάρχουν και κοινοτικές οδηγίες ότι η γκοσιπόλι δεν μπορεί να εμπεριέχεται στα διάφορα φυράματα, δηλαδή στην τελική μορφή που τρώει το ζώο, σε πάνω από ορισμένα ποσοστά. Για να μην σας μπλέξω με λεπτομέρειες, στο σύνολο της τροφής του μυρικαστικού, κατσίκι, πρόβατο, μοσχάρια και Ελλάδα, η μπαμπακόπιτα δεν πρέπει να ξεπερνάει το 7%. Διότι μετά το ζώο αρχίζει και δηλητηριάζεται και δημιουργεί πλήστα όσα προβλήματα αυτή η δηλητηρία στη ζώου, δηλαδή έχουμε αποβολές, έχουμε μείωση της γαλακτοφορίας του ζώου, έχουμε όχι σωστή ανάπτυξη, πάχυνση δηλαδή των ζώων που είναι προς πάχυνση και προσφαγή, δηλαδή η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το αποτέλεσμα αυτού που σας είπα είναι ότι κανένα πρόβατο δεν πρέπει να τρώει παραπάνω από 200 γραμμάρια μπαμπακόπιτα ημερησίως. Και διαπίστωσα με τα μεγίστης λύπης, και γι' αυτό σας κατηγορώ κύριοι, τι να σας πει, είσαστε εγκληματίες εσείς του Υπουργείου Υγειοργίας, ότι ταΐζουν οι άνθρωποι, εν αγνία τους βεβαίως, 1 κιλό μπαμπακόπιτα την ημέρα σε κάθε ζώο όταν ταΐζουν. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι καταστροφή. Δηλαδή ταΐζουν οι άνθρωποι 5 φορές επιπλέον από το ανώτατο επιτρεπτό όριο. Με αποτέλεσμα η παραγωγή του γάλακτος να μην είναι αυτή που πρέπει να είναι, να απορρίχνουν ή να αποβάλουν πάρα πολλά ζώα, να μην αναπτύσσονται σωστά, να έχουμε γύρανση προώρο και αντικατάσταση υποχρεωτική κτλ. Και βρε αναθεματισμένοι, τι να σας πει κανένας. Δεν έπρεπε να το έχετε κάνει συνείδηση αυτό στον Έλληνα τσοπάνι, αυτό τον ήρωα. Και γιατί λέω ήρωα, κυρίες και κύριοι. Όλοι εσείς που μ' ακούτε, το Σάββατο έχετε τις διακοπές σας, τις Κυριακές τα ίδια, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τα γλεντάκια μας, τις διασκέδασή μας. Ρωτήσατε ποτέ αν ο τσοπάνης έχει Πάσχα ή αν έχει Χριστούγεννα ή αν έχει Κυριακές ή αν έχει γιορτές? Ξέρετε τι ώρα, και μιλάμε ότι αυτές τις 4 εκεί, 4 οικογένειες που αντιμετώπισε στο σύνολο τους, μιλάμε ότι έχουν πάνω από 2.000 πρόβατα. Η παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος στην Ελλάδα είναι 1.200.000 τόνοι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Και αυτοί οι άνθρωποι σήμερα βρίσκονται στο αμήν. Ευτυχώς είναι και νέα παιδιά ακόμα μέσα. Και μου λένε, είμαστε απελπισμένοι, καταστρεφόμαθα, είναι ζήτημα να αντέχουμε 1-2 χρόνια ακόμη. Και ξέρετε γιατί? Διότι δεν φτάνει αυτό το κατάντημα του Υπουργείου Υγειοργίας. Καλά, τζουμάκας τώρα. Είναι δυνατόν, κύριε Τζουμάκα, γιατί αντί να ασχολείσαι με την ουσία, πήγες ποτέ να δεις κανέναν άνθρωπο από αυτούς? Πήρες κανέναν σύμβουλο επιστήμονα κοντά σου να σου πει τι να πρέπει? Βγάλατε μια εγκύκλιο ποτέ για αυτούς τους ανθρώπους? Αλλά εγκληματίτε και σε ένα άλλο σημείο. Εκείνο το περιβόητο εμβόλιο που είναι για το μελιταίο πυρετό, το καταργήσατε. Έχετε 2 χρόνια να το κυκλοφορήσετε στην αγορά, να το δώσετε στους ανθρώπους. Τώρα τι σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι? Όπως και με τον αυτόδη πυρετό που ακούσατε και μάθατε, εν πάση τόσο, από τις τηλεοράσεις και τις εφημερίδες, που ενέσκυψε στην Θράκη, διότι συνορεύουμε την Τουρκία και η Τουρκία έχει αυτόδη πυρετό,
και όποιο ζώο προσβάλλεται το σφάζουμε κτλ. Κτλ. Έτσι και με το μιλετέο πυρετό, ο οποίος είναι και δια τον άνθρωπο κολλητικός, μπορεί να μεταδοθεί και δημιουργεί, θεραπεύεται μεν, αλλά είναι μια ταλαιπωρία μεγάλη. Το ζώο πρέπει να θανατωθεί. Δεν αξίζει τον κόπο οικονομικός, η θεραπεία του και ούτω καθεξής. Εάν δηλαδή κάποιος, κατά λάθος, εν πάση περιπτώσει, κολλήσουν αυτά τα ζώα με λιτέο πυρετό, θα πρέπει να σφαγούν. Και τότε δεν μου λέτε, κύριε Τζουμάκα, ποιος θα τα ξαναφτιάξει τα κοπάδια, ρε. Ξαναγίνεται το κοπάδι. Ξαναγίνεται ο Τσοπάνης. Άπαξ και ο Τσοπάνης, κύριε κύριε, καταστροφή, εκαταστράφει τελεσιδίκως. Δεν ξαναγίνεται. Οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, οποιοδήποτε άλλη διαδικασία, αυτή μπορεί να επανέλθει. Ο Τσοπάνης δεν επανέρχεται. Και έτσι έχετε. Πρέπει να σπεύσετε αμέσως. Αν με ακούει κανένα διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας, αν με ακούει κανένας καθηγητής της Ανατάτης Γεωπονικής, εσείς κύριοι καθηγητάδες τι κάνετε? Παρατήσετε τον Κοσμάκη στην τύχη του να ταΐζουν ένα κιλό μπαμπακόπιτα την ημέρα? Μα αν δεν επέμβει η Ανωτάτη Γεωπονική να δώσει κατευθύνσεις, εσείς κύριοι Γεωπόνοι, τι κάνατε? Πήρατε τα γραφεία καταστάσεις, αγροτική τράπεζα, την οποία την καταργήσατε και αυτή και την κάνατε εμπορική για να κλέβετε τον κόσμο. Και βάλατε και τι, και αντικειμενικό κριτήριο. Βάλατε στα πρόβατα αντικειμενικό κριτήριο, κύριε Παπαδόπουλο, και χρεώσατε τον κόσμο εκατομμύρια. Και παραπονιούνται οι άνθρωποι. Λέει, οδηγίες δεν έχουν. Όταν τους είπα ότι δεν επιτρέπεται να ταΐζουν ούτε γραμμάριο πάνω από 200 την ημέρα σε κάθε πρόβατο, μείνανε με το στόμα ανοιχτό. Λέει, πρώτη φορά τα ακούμε. Του λέω, μέλασσα ταΐζεται, λέει, τι είναι αυτό? Φύτρο καλαμποκιού δεν το έχουμε ξανακούσει. Δεν ταΐζεται βαβακόσπορο, που είναι πολύ καλύτερο, δεν προλαβαίνω να σας τα πω τώρα. Ναι, μόνο λέει αυτά που είναι προσπάγια, τα άλλα λέει κάνει ζημιά. Γιατί δεν ταΐζεται βίτες, ρε παιδιά, πίτρο, διότι αυτά είναι ελαφριά, λέει, και δεν πιάνουν τόπο. Αρλούμπα στην αρλούμπα. Και βεβαίως οι άνθρωποι έτσι ακούνε, έτσι λένε. Εσείς κύριοι καθηγητάδες της Ανωτάτης Γεωπονικής τι κάνετε? Επισκέφθηκε ποτέ κανένας καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής αυτούς τους ανθρώπους, τους ήρωες, να τους ενημερώσει? Πήγε ποτέ ένα κλιμάκιο? Εκδώσετε ποτέ μία διαταγή? Δώσετε ποτέ ένα σιτηρέσιο τυπικό σε αυτούς τους ανθρώπους που ταΐζουν κουτουράδα, ό,τι τους κατέβει και από πού αρπάξουν? Τους πήγατε, τους δώσετε ένα επιβίτορα καλής ράτσας να βελτιώσουν τα κοπάδια τους? Τι έχετε κάνει? Τίποτε απολύτως. Το μόνο που θέλετε να εισπράτετε φόρους, αντικειμενικά κριτήρια και στο κεφάλι το κάθε πρόβατο. Ντροπή σας. Βέβαια, από σένα κυρία Τζουμάκα, όπως έχω κάνει και μήνυση, και βεβαίως λάβε και εσύ μια θέση σαν την κυρία Παπανδρέου, να σου πω και σε ένα συγχαρητήρια. Αλλά τι να σου πω? Είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν. Κυρίες και κύριοι, η ώρα περνάει. Ξέρω ότι πολλοί θέλετε και να τηλεφωνήσετε και μου κάνατε και παράπονα. Η ώρα είναι παρά 20, σε 5 λεφτά, όσοι θέλετε σε 5 λεφτά όμως, για να ολοκληρώσω αυτό το τεράστιο θέμα, το οποίο δεν ολοκληρώνεται παρά σε πάρα πολλές εκπομπές, με όλες τις λεπτομέρειες, αυτό το μήνυμα σε 5 λεφτά παρά τέταρτο, παρακαλώ να δεχθούμε τηλέφωνα αν υπάρχουν, το μήνυμα προς εσάς είναι ηθικά βοηθήστε τον Τζοπάνη, τον κτηνοτόφο. Θα καταστραφούμε τελείως. Μόλις εγκαταληφθεί η κτηνοτροφία της χώρας, την οποία πασχίζει να διαλύσει η κοινή αγορά, με τις απαγορεύσεις για το γάλα, με τα πρόστιμα τα 5 δισεκατομμύρια για το λίγο παραπάνω γάλα γελαδινό που κάναμε παραγωγή, με τα κυνηγητά της αγρονομίας, με τους νόμους ότι οι στάβλοι μυρίζουν και τρίχες κατσαρές, με έναν τέτοιο νόμο η Ολλανδία θα είχε καμία γελάδα. Λέει, το τελευταίο σπίτι εδώ και 500 ματριά, μέτρα μακριά ο πρώτος στάβλος. Με ένα τέτοιο νόμο δεν θα μπορούσε στην Ολλανδία να υπάρχει ούτε μια γελάδα. Και είναι 7 εκατομμύρια για γελάδες στην Ολλανδία και 7 εκατομμύρια μοσχάρια, 14 εκατομμύρια ζωικό κεφάλαιο. Οι βλάκες οι Ολλανδοί. Και εμείς είμαστε οι έξυπνοι. Εν πάση περιπτώσει, και έχω ξαναπεί ότι η Μαγούλα και ο Ασπρόπυργος τη δεκαετία του 60-70 θεωρείται το πρώτο μέρος στον κόσμο παρήγε 300 τόνους γάλα την ημέρα και κατεβήκαμε στους 40. Η πατρίδα μας είναι μια χώρα η οποία προσφέρεται για την κτηνοτροφία λόγω του ηπίου κλίματος, λόγω της τεραστίας ποικιλίας της χλωρίδος η οποία υπάρχει στους λόγους και στα βουνά και στους κάμπους της Ελλάδος, αλλά αυτοί οι άνθρωποι θέλουν κάποιος να τους βοηθήσει, κάποιος να τους χαμογελάσει, κάποιος να τους αγκαλιάσει, κάποιος να δείξει ενδιαφέρον. Πότε σας απεισχόλησαν οι εφημερίδες τα πρωτοσέλιδα του κύριου Λαμπράκη με τους κτηνοτρόφους?
αλλά μόνον όταν πρόκειται για σκάνδαλα. Τα κρέατα στα τσιγγέλια, λέει, πού να τα βάλουμε τα κρέατα, να τα βάλουμε στις κάσες μέσα, λέει η κοινή αγορά, πακουρεύεται η κοινή αγορά. Γιατί τώρα, γιατί όλοι το ψήνεται και το βράζεται και το τηγανίζεται το κρέας. Σιγά το θέμα. Εγώ δεν είπα να μην έχουμε καλές συνθήκες υγιεινής, αλλά πάνε μέτρων άριστον, λέγανε εκείνοι οι βλάκες, οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Έχουμε ξεπεράσει τα όρια της τυπικότητας. Εσείς κύριε αστικτινίατροι, πάρτε θέση. Η αγορά κτηνάζεται στον αέρα με και τα παραμύθια, με τις μολυσμένες κασέλες από τα ψάρια που μας λέγανε οι κοινοαγρίτες, γιατί τους πόνεσε βέβαια που η Ελλάδα έφτιαξε 30.000 τόνους ψάρια. Με τους άλλους παραμυθάδες να πούμε ότι λέει ακατάλληλα κρέατα. Πού τα βρήκατε τα ακατάλληλα κρέατα, μωρέ? Ότι οι συνθήκες, λέει, στην κεντρική αγορά, σιγά το θέμα. Πότε έπαθε κανένας τίποτα από τα ελληνικά κρέατα? Έπαθε ποτέ κανένας τίποτα? Έχουμε κανένα περιστατικό? Με το να λέμε βαριές κουβέντες επειδή κάπνισε τη κοινή αγορά, πακουρεύεται η κοινή αγορά. Εδώ κοιτάξτε να σωθούμε εμείς. Primum vivere e più philosophare, λέγανε οι Ρωμαίοι. Να ζήσουμε, κύριε, δεν μπορούμε να ζήσουμε πλέον. Πυθύνια όργανα γίναμε αποφάσεων των Βρυξελών. Και δεν βάζουμε ένα βέτο, μία ένσταση, τίποτα. Θα διαλύσουμε και το τελευταίο ελληνικό πράγμα που υπάρχει. Και τότε τι θα γίνουμε? Ήδη είμαστε υποχείρια των ξένων. Σε κρέας, γάλα, τυρί. Εάν καταστρέψουμε και τα υπολείμματα, πού θα καταντήσουμε? Ούτε να φάμε δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Κύριε Τζουμάκα, έχεις το σοβαρότερο υπουργείο. Κυρίες και κύριοι, δύο υπουργεία υπάρχουν. Το Υπουργείο Γεωργίας, το πρώτον, και μετά το Υπουργείο Βιομηχανίας. Αυτά τα δύο υπουργεία παράγουν προϊόντα, άρα χρήμα. Όλα τα άλλα υπουργεία τρώνε χρήμα. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης τα θέλει και σε ντόλαρς. Το Υπουργείο Παιδείας θέλει και θέλει για σχολεία, για βιβλία, για καθηγητάδες. Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων θέλει λεφτά να βγαίνει δρόμους. Το Υπουργείο Οικονομικών αρπάζει τις τσέπες του ελληνικού λαού. Το Υπουργείο Προεδρίας αφιψηλού κοιτάει τα πράγματα. Το Υπουργείο Υγείας θέλει και αυτό λεφτά για νοσοκομεία, για γιατρούς, για έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, καλά, εκεί είναι αστεία η κατάσταση, και το Υπουργείο Υγείας είναι απλό για να κοροδευόμαστε. Αυτά τα δύο υπουργεία. Γεωργίας και Μηχανία. Και πρωτίστως το Γεωργίας με τον απλούστατο υπολογισμό, τόσες φορές τον έχω πει, τους δύο μαγικούς πολλαπλασιασμούς, 10 εκατομμύρια Έλληνες με 1,5 χιλιάρικο για φαγητό την ημέρα, που είναι βασικό ζωικό, είναι 15 δις ημερησίως, και με 365 ημέρες είναι 5,5-6-3 εκατομμύρια από τα 30. 20% όλης της χώρας, τι θα φάμε, και δεν έχουμε να φάμε. Σεβαστείτε, βοηθήστε, εσείς Υπουργείο Γεωργίας, κύριε Τζουμάκα, ευχαρίστως. Εγώ σου λέω αυτά που σου στέλνω, αλλά τι θέμε στη διάθεσή σου, φώναξέ με, κάλεσέ με, έχω φάει 25 χρόνια γύρω από την υπόθεση αυτή, να πω και εγώ τη βλακεία μου. Να προτείνω 5 πράγματα, αν θέλεις δεν σου αρέσει το κόμμα μου, κάλεσέ με σαν άνθρωπο. Αν θέλεις σαν έναν απλό επιστήμονα κι εγώ που κάτι ξέρω, να σου πω 5 κουβέντες, πώς θα βοηθηθεί ο τόπος, μήπως, προσθέτει κύριε, μήπως και σωθεί τίποτα σε αυτή τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει, υπεσχέθην παρατέταρτο κάνα τηλέφωνο. Εάν υπάρχουν τηλέφωνα, παρακαλώ να τα περάσετε. Αλλά θέλω, κυρίες και κύριοι, να συνειδητοποιήσετε αυτό το θέμα, ότι ο Τσοπάνης είναι ένας άγιος άνθρωπος. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα κύριε Σοφιανόπουλε. Καλησπέρα σας. Σας ψήφισα ή σας λέω πρόεδρο. Δεν πειράζει. Το πρόβλημά μας είναι αλλού, κύριε Σοφιανόπουλε. Το πρόβλημά μας είναι ότι αυτοί οι γενίτσαροι, γιατί μόνο γενιτσάρους μπορούμε να τους αποκαλέσουμε, έχουν προσκυνήσει ορισμένα κέντρα τα οποία έχουν την οικονομική ισχύ. Αλλά τα κέντρα αυτά, κύριε Σοφιανόπουλε, να μην ξεχνούν ποτέ την τεχνολογική ισχύ, την έχουν πάντα οι Έλληνες. 4-3 εκατομμύρια δίνουν για τις ένοπλες δυνάμεις να αγοράσουν εξοπλισμό, αν τις έδιναν στην έρευνα των Ελλήνων, θα μπορούσαν να φτιάξουν ακτίνες οι οποίες θα πήγαιναν στο
διάστημα θα μετέτρεπαν το μυαλό του Τούρκου πιλότου. Ναι. Θα το έκαναν. Αγαπητέ, κάντε μου τη χάρη, επειδή είναι πολλές οι γραμμές. Σας παρακαλώ, ελάτε να τα πούμε αυτά. Κάντε μου κανένα ερώτημα, αν θέλετε. Ναι, θα σας κάνω ένα ερώτημα. Τι έγινε με το θέμα της ΕΙΔΑΠ? Α, με τα ρολόγια εκείνα. Ναι. Ακόμα δεν έχω νεότερα, αλλά το ψάχνουμε το πράγμα, δεν το έχουμε αφήσει έτσι. Σε κανένα δύο κομπές θα επανέλθουμε να σας πω. Κύριε Σεφιανόπουλε. Ναι. Λίγορα παρακολουθείτε, είναι πολλές οι γραμμές. Άκουσα προημερών ότι υπάρχει ένα αόρατο χέρι από πάνω, λέγεται Έψιλον. Λίστα. Ναι, παρακαλώ. Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό. Ναι, δεν το ξέρω το θέμα αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν και γραμμένο ότι υποτίθεται είμαι κι εγώ μέλος, αλλά εγώ δεν είμαι, κυρίες και κύριοι. Μέλος, δεν το ξέρω το θέμα. Μακάρι να υπάρχει. Παρακαλώ. Κύριε Σοφιανόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχωρείτε που είμαι εκτός θέματος. Θα ήθελα να σχολιάσετε αυτή την αφίσα που γράφει για το Αλγκόν και είδα σήμερα στην Αθήνα. Κάποιες ευχαριστίες για το ότι οι Έλληνες καταναλωτές προτιμούν ακόμα το Αλγκόν. Δεν μπόρεσα να ερμηνεύσω από πού έχει βγει. Είπα να σας ρωτήσω. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Αγαπητέ, ούτε κι εγώ το ξέρω. Προφανώς είναι διαφημιστική, αν θέλετε, προσπάθεια της Μπέρινγκερ Ίνγκελχάιμ που κυκλοφορεί ξανά το Αλγκόν στην Ελλάδα. Αλλά με αυτά τα οποία είπα προηγουμένως. Έτσι, προφανώς δικός του. Παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Καλησπέρα σας. Σας τιμώ και σας βλέπω πόσο υπομονή έχετε. Ξέρετε τι σκέφτομαι. Λέω πού τα λέτε και πώς τα λέτε. Το πώς τα λέτε το καταλαβαίνω, αλλά πού τα λέτε. Αγαπητέ, ελπίζω. Αυτό και παραμιλώ μαζί σας. Ναι. Ελπίζω και βλέπω ότι καθημερινώς αυξάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι προβληματίζονται και θέλουν να δουν καλύτερες μέρες για αυτόν τον τόπο. Είμαι αισιόδοξος, αγαπητέ. Ναι, κύριε Σοφιανόπουλε, ήθελα να πω το εξής καταρχήν αυτό, πάνω σε αυτό που λέτε, ότι προσωπικά και εγώ πιστεύω ότι δεν αυξάνουν. Είναι αρκετοί άνθρωποι και ίσως και χάρη τούτου. Θα πρέπει μερικές φορές, όχι μόνο εσείς λιγότερο, ίσως άλλοι περισσότερο, θα πρέπει να μην τα γενικεύουμε κιόλα. Γιατί μερικές φορές από κάποιους οι οποίοι έχουν κάποιο βήμα, κάποια παράθυρα κλπ., ακούμε κάποιες παρενέσεις οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, δεν τις αξίζουμε. Φυσικά, όλοι μπορεί να τιμούμε και τον Τζοπάνο και καταλαβαίνουμε την χρησιμότητά του. Βέβαια, δεν περιμένουμε από τον κ. Τζουμάκα να καταλαβαίνει τη χρησιμότητά του. Ο κ. Τζουμάκα και κάποιοι άλλοι λέγονται παιδιά αγροτών. Αλλά πολλοί αμφιβάλλουν αν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αγρότης. Δεν καταλαβαίνουν, αγαπητέ, ότι από εκεί ξεκινάει ο πυρήν της ζωής. Ακριβώς. Ένα είναι βέβαιο. Και θέλω να πω και για να μην σας καθυστερώ πολύ. Θα σας πω, όταν κάποτε κάποιοι από εμάς, αυτό είναι μια τακτική, είναι μια πολιτική, θέλουν να καθίσουν, λένε ας τον Σοφιανόπουλο να φωνάζει, τα φωνάζει. Και ας τον άλλονε που δεν είναι μικρή μάζα, ούτε όλοι όσοι είναι έξω από τη Βουλή, όπως καταλαβαίνετε, ίσως έχουν λιγότερες δυνατότητες. Μας έχουν μετρήσει. Αλλά κάπου έχουμε απογοητευτεί και έχουμε αποστρέψει το πρόσωπο. Αγαπητέ, όχι, να μην απογοητεύεστε. Όχι, δεν εννοώ έτσι όπως το εννοείτε. Ναι. Ίσα που βλέπετε ότι αντιδρώ. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνουν κάποιοι που έχουν κάποιο βήμα και να λένε σε κάποιους άλλους εξημών σε όλους που δεν το έχουμε. Ή βγείτε πού να βγούμε. Ή λένε κάποιοι συνεισφέρετε. Πού ποιοι να συνεισφέρουμε. Όλοι μπορεί να έχουμε τη διάθεση. Ρωτούν όταν φτάνει. Αυτή είναι πολιτική. Αυτό εννοώ η πολιτική. Φτάνει στην εξαθλίωση πνευματική και οικονομική. Αγαπητέ, κάντε μου τη χάρη. Να μην μπορούν. Ωραία, έχετε δίκιο στο θέμα. Αντιλαμβάνομαι τη γενικότητα του πράγματος, αλλά επειδή είναι και άλλες γραμμές, ελάτε κάτω μια μέρα να τα πούμε, να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα. Γιατί τώρα δεν σηκώνει η ανάπτυξη. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, αλλά θέλει λίγο χρόνο. Έτσι. Θέλω να πω ότι τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε όλοι. Ωραία. Τα βλέπουμε όλοι. Αλλά είναι μια πολιτική. Ελάτε σας παρακαλώ κάτω να τα πούμε. Το κύτταρο αυτό το οποίο μιλάμε όλοι και λέμε το κύτταρο, το κύτταρο αυτό γίνει στον τόπο του μειονότης. Αγαπητέ, ακούστε, είπα, ελάτε σας παρακαλώ κάτω να τα πούμε. Ο κύριος Τζουμάκας βλάκας δεν γίνει, αυτό είναι βέβαιο. Εγώ το δίνω, είναι πανέξυπνος. Αρκεί να ασχοληθεί λίγο. Δεν ξέρω, όλοι έξυπνοι ασχοληθήκανε με τα κοινά και το διαλύσαμε το μαγαζί. Γεια σας. Ευχαριστώ, αγαπητέ. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν όλοι οι έξυπνοι ασχοληθήκανε, αμφιβάλλω πολύ. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ναι. Θα ήθελα να σας καταγγείλω ότι τώρα τελευταία δόθη μία ρύθμιση στους ελεύθερους επαγγελματίες από πλευράς εφορίας και ΤΕΒΕ, ναι, για να διακανονίσουν τις οφειλές τους προς
τους οργανισμούς, όπως θέλετε να σας πούμε. Ενώ πήγαμε και πληρώσαμε και κάναμε τις αιτήσεις και μας εδόθη η προθεσμία ανά μήνα να πληρώνουμε, ναι, ναι, δεν μας θεωρούν στοιχεία εάν δεν πληρώσουμε τις τρεις πρώτες δόσεις. Δηλαδή, ενώ μας λένε σε τρεις μήνες θα πληρώσετε την τρίτη, σε δύο του τη δεύτερη και σε ένα μήνα την πρώτη, κατά κάποιον τρόπο έμεσα μας εκβιάζουν να πληρώσουμε τώρα τις τρεις δόσεις για να μας θεωρήσουν στοιχεία. Και δεν ζητάμε τίποτα, ζητάμε να είμαστε νόμιμοι. Όταν θα δει κάποιος να μας ζητήσει τιμολόγιο, να έχουμε να το κόψουμε. Βεβαίως. Όταν ζητάει η εφορία μέχρι μία προθεσμία 10-20 ημερών να περάσουμε τα τιμολόγια. Αγαπητέ, το κατάλαβα το θέμα. Ελάτε να συντάξουμε ένα εξώδικο, διότι αυτό που κάνουν είναι εκβιασμός και είναι παράνομο και αντισταματικό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Εκβιαστής το ελληνικό κράτος, δυστυχώς. Παρακαλώ. Κύριε Σοφιανόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Ναι, παρακαλώ. Το έγκλημα κατά της ελληνικής βιομηχανίας και κατά τη σκροπή από τους κυβερνώντες το βγάλαμε σε διαφημίσεις στα ταμπλό στους δρόμους. Τι να κάνουμε, αγαπητέ. Γι' αυτό το καταγγείλαμε κι εμείς και ευτυχώς κάτι υπάρχει ακόμα και αντέδρασαν και κάτι έγινε. Έφτασε το ελληνικό κράτος ένα φάρμακο που φτιάχτηκε από την ελληνική βιομηχανία να το παράγουν οι Γερμανοί. Τι να κάνουμε. Ελπίζω ότι αυτό είναι απλή μια ενοικίαση και ότι είναι θέμα χρόνου πότε θα επανέλθει στους Έλληνες. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, αλλά τι να κάνουμε. Είναι, δώστε κανιά γραμμούλα ακόμα, δεν πειράζει. Κάντε κανιά οικονομία στο χρόνο. Κλείνουμε. Έλα για όνομα του Θεού. Μια γραμμή ακόμα τουλάχιστον, γιατί ο κόσμος παραπονείται. Άντε μια γραμμούλα ακόμη. Ευχαριστώ, παρακαλώ. Καλησπέρα σας, κύριε Σοφιανόπουλε. Καλησπέρα σας. Απλώς θα ήθελα να πω για το θέμα του αλγών ότι στη διαφήμιση κάτω δεξιά γράφει χροπή. Βεβαίως. Διότι το σήμα ήταν αλγών χροπή. Μάλιστα. Καταλάβατε, αυτό είναι. Αλλά ελπίζω ότι συντόμως θα επανέλθει. Δεν ξέρω, τουλάχιστον στους Έλληνες. Τώρα, αν θα είναι το κράτος, αν θα είναι οι Έλληνες, αλλά να μην είναι σε ξένα, σε χέρια πολυεθνικής, αυτό δεν μπορεί να το καταπιεί κανένας. Φυσικά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, μας κάνατε το χατήρι, μας δώσανε μια γραμμή ακόμα. Ξέρω ότι έχετε δίκιο, ο χρόνος είναι πάντα πολύ λίγος. Τα θέματα είναι πολλά. Οι αντιδράσεις του κόσμου ευτυχώς είναι αρκετές. Η παράκληση είναι, μην το βάζετε κάτω, να προσπαθήσουμε για μερικά χρόνια. Εγώ κάνω έκκληση και προς την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει διαφορετικά τα πράγματα και πρωτίστως στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όσοι έχουν σχέση με την γεωργία και με την εκτροφία, να βγάλουν τους γεωπόνους. Και ένα τελευταίο, ότι πρέπει επιτέλους στη χώρα μας να δημιουργηθεί τι, η θέση του ζωοτέχνου, ο οποίος δεν είναι ούτε κτηνίατρος, κύριοι των πανεπιστημίων και της ανατάτης γεωπονικής, ούτε γεωπόνος. Ο ζωοτέχνης πρωτίστως πρέπει να είναι χημικός, να καταλαβαίνει την υπόθεση της χημίας, διότι η χημία είναι η όλη υπόθεση των τροφίμων, αν θέλετε να είναι βιοχημικός, αν θέλετε, και να είναι και εκπαιδευμένος επάνω στο θέμα των ζώων, διότι η ισορροπημένη διατροφή του ζώου είναι η ουσία του πράγματος. Και αυτό δεν είναι ούτε θέμα κτηνιατρικής, διότι άλλο η ιατρική, έτσι στο σύνολό της, και άλλο η γεωπονία. Εδώ θέλουμε την ειδικότητα του ζωοτέχνου και η Ελλάδα έχει ανάγκη από ζωοτέχνες, τους οποίους δυστυχώς δεν έχει. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την υπομονή σας. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή. Καλή νύχτα σας.